νέους δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, απαντώντας στις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Airbus. Αντίστοιχα μέτρα προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη σφοδρή οικονομική αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με επίδικο ποιων μονοπωλίων τα συμφέροντα θα υπερισχύσουν, θα πληρώσουν και πάλι μικρομεσαίοι αγρότες και εργαζόμενοι, όπως πλήρωσαν οι μικροί ροδοκινοπαραγωγοί στην Ελλάδα το εμπάργκο της Ρωσίας σε απάντηση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι χάρη στις συμμαχίες της με Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιρέθηκε τελικά από τους δασμούς το ελληνικό ελαιόλαδο. Δεν λέει όμως ότι στις λίστες δασμών αυτών των συμμάχων βρίσκονται τα ελληνικά προϊόντα όπως το βιομηχανικό ροδάκινο και η φέτα, ενώ τη λυπητερή πληρώνουν οι μικρομεσαίοι αγρότες και ο λαός. Δεν λέει ότι φέτος η τιμή του ελαιόλαδου για τους μικρούς παραγωγούς έπεσε στα τάρταρα και την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την αποθεματοποίησή του, δηλαδή την απόσυρση από την αγορά μεγάλων ποσοτήτων ελαιόλαδου για να μην πέσει η τιμή του στην κατανάλωση, ώστε τα λαϊκά νοικοκυριά να συνεχίζουν να το αγοράζουν πανάκριβα για να δυσαυρίζουν οι μεγαλέμποροι και οι όμιλοι της μεταποίησης. Σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι μικρομεσαίοι αγρότες που ζουν τις συνέπειες της ΚΑΠ δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από δασμούς, αντιδασμούς και λυκοσυμμαχίες. Πρέπει να οργανωθούν, να παλέψουν για τις δικές τους ανάγκες ενάντια στην πολιτική που τους ξεκλειρίζει.